Νομίζω ότι οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που κρίνουν τα παιχνίδια σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Η Μπενφίκα έκανε δύο τελικές προσπάθειες και σκόραρε τέσσερις φορές. Ήταν μια καλή εμπειρία για μας όλο αυτό το ταξίδι. Κρατάμε τα θετικά από όλους αυτούς τους αγώνες και συνεχίζουμε δυναμικά στο Europa League. Μπορεί η ομάδα να διαχειριστεί αυτό το άσχημο αποτέλεσμα, γιατί ήταν πολύ μεγάλες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί για πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Σε αυτά τα παιχνίδια, όπως είπα και πριν, οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, αλλά πληρώσαμε τα δύο λάθη που κάναμε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Θα κρατήσουμε όλα τα θετικά που αποκομίσαμε από τα δύο αυτά παιχνίδια. Θα βάλουμε το κεφάλι κάτω, θα δουλέψουμε και θα συνεχίσουμε δυναμικά στο Europa League. Και μια τελευταία ερώτηση. Μετά από το σημερινό αποτέλεσμα, υπάρχει ένα επαναπροσδιορισμό των στόχων. Ποιοι είναι οι στόχοι του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα? Μπορεί να είναι και μια πολύ μακριά πορεία στο Europa League, για παράδειγμα. Έχουμε δει πολλές φορές στη διοργάνωση του Europa League να γίνονται μεγάλες εκπλήξεις και ομάδες να φτάνουν ψηλά. Ο πρώτος και αντικειμενικός μας στόχος είναι να φτάσουμε στην επόμενη φάση μετά τους ομίλους. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα και τις ικανότητες να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στη διοργάνωση και να κάνουμε και εμείς μια μεγάλη έκπληξη.